Γεια χαρά σε όλου, είμαι ο Άγγελος Χιρίτση. Όπω έχουμε θεμελιώσει σε προηγούμενο βίντεο, κάποιοι διαθέτουν υπερενεπτυγμένη παπαρενκεφαλίδα, το κέντρο του εγκεφάλου που ασχολείται με άχρηστε παπαριέ. Στην προηγούμενη περίπτωση, κάθεστε και ρωτάτε γιατί συνεχίζω να φοράω χειμωνιάτικε παντόφλε ενώ έχει καλοκαιριάσει. Ένα α πούμε, κανεί δεν ρωτάει για το κοντομάνικο το Φεβρουάριο. Ε λοιπόν, μια και καλοκαιριάσε, ήρθε η ώρα για νέα υπόδηση. Αν αναρωτιέστε για την κάλτσα, καταρχά. Δεν θέλετε να ξαναδείτε τα πόδια μου. Μία φορά που τα είδατε ήταν αρκετή. Από την άλλη, όσοι θέλετε να δείτε ή να ξαναδείτε τα πόδια μου, δεν θέλω εγώ να σα τα δείξω. Να πάρετε το φετίχ σα και σε άλλη παραλία. Μια και το ανέφερα, fun fact. Οι ποδολάγνοι πρέπει να είναι αναμφισβήτητα οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στην πλάζ. Πώ νιώθει εσύ, α πούμε, αν βρεθεί σε τόπλε παραλία, αυτοί το έχουν σε όλε τι παραλίε. Και ενώ θα μου άρεσε να σκέφτομαι και να μιλάω για τόπλε παραλίε μέχρι να λαλήσω τα κοκόρια, το θέμα μα σε αυτό το βίντεο είναι οι παράξενε και ανεξήγητε βλάβε των συσκευών. Υποτίθεται πω ο υπολογιστή είναι μια δετερμινιστική συσκευή. Αυτό σημαίνει πω αν του δώσουμε ακριβώ τα ίδια δεδομένα, θα μα δώσει ακριβώ τα ίδια αποτελέσματα. Όσε φορέ και αν γράψουμε 2 και 2 στο κομπιουτεράκι του κινητού, το αποτέλεσμα θα είναι. Ε, και 2, 22. Μάλιστα, το γεγονός πως οι υπολογιστές είναι δετερμινιστικοί κάνει εξαιρετικά δύσκολο να έχεις πραγματική τυχεότητα από έναν υπολογιστή. Αυτό όμως είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο θα αναλύσουμε στο βίντεο της σειράς για αρχάριους που θα αφορά την κρυπτογραφία όταν θα βρούμε τον χρόνο και τη διάθεση να το φτιάξουμε. Όμως, η σύγχρονη τεχνολογία είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, υπολογίζεται πω τα Windows XP Είχαν γύρω στι 50 εκατομμύρια γραμμέ πηγαίου κώδικα. Χώρια όλα τα προγράμματα που έχουν βάλει στον υπολογιστή. Ή το πόσε toolbar έχει ο browser, γιατί αμάρε, μάνα, πώ πρέπει να το πω, μην πατά next, 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 χωρί να διαβάζει τι λέει κάθε σελίδα. Όσο πιο περίπλοκο είναι ένα σύστημα, τόσο πιο εύκολο είναι κάτι να πάει στραβά. Και μάλιστα με έναν τρόπο που κανεί δεν μπορεί να προβλέψει. Και καμιά φορά τα πράγματα πάνε τόσο στραβά που κανεί δεν έχει ιδέα ούτε καν πώ να λύσει το πρόβλημα. Α δούμε λοιπόν κάποιε ενδιαφέρουσε και παράξενε βλάβες υπολογιστών και άλλων συσκευών και πώ είναι. Για yeah, ηλίθιους. Ορισμένοι από του συντελεστέ του PC Steps έχουμε εργαστεί σαν τεχνικοί υπολογιστών. Και να είστε βέβαιοι πω έχουμε αρκετέ ιστορίε για παράξενε βλάβε που έχουμε συναντήσει προσωπικά τι οποίε θα μπορούσαμε να εξιστορήσουμε. Σε αυτό το βίντεο όμω, ζητήσαμε τι δικέ σα ιστορίε μέσα από την κοινότητα του YouTube. Αποφασίσαμε λοιπόν να περιοριστούμε αποκλειστικά σε αυτέ. Αν δούμε πω αυτό το βίντεο σα άρεσε και έχει συγκεντρώσει αρκετά μου αρέσει, μπορούμε να κάνουμε τακτικά αντίστοιχα βίντεο. Ίσως μια φορά το μήνα και α συμπεριλάβουμε σταδιακά και τι δικέ σα ιστορίε. Αν έχει και εσύ κάποια παράξενη βλάβη, καλύτερα να πα ψυχιατρο. Αν ο υπολογιστή σου, το κινητό ή το τάμπλετ σου είχε κάποια παράξενη και ενδιαφέρουσα βλάβη, στην περιγραφή και στα σχόλια θα βρει το σύνδεσμο για τη φόρμα όπου μπορεί να γράψει τη δική σου περίπτωση. Δεν αποκλείεται να την εξιστορήσουμε σε μελλοντικό βίντεο. Μπορείς να υποβάλει την ιστορία σου ανώνυμα, με το μικρό σου όνομα, με κάποιο ψευδόνυμο ή και με τον πλήρη σου τίτλο. Λόρδο Ερνέστο Μάουτχάουζεν, ο τρίτο, Esquire. Πάντω, όσοι γράψουν την ιστορία του εγκρίκλει, θα την αγνοήσουμε επιδεικτικά. Γιατί αν δεν έχετε καταλάβει εδώ και σχεδόν 60 επεισόδια πω τα γκρίκλι είναι για ηλίθιου, δεν υπάρχει σωτηρία. Χωρί να χάνουμε άλλο χρόνο λοιπόν, α δούμε τι βλάβε συσκευών όπω εσεί τι μοιραστήκατε. Γράφει ο Γιωργάρα. Μία φορά για πλάκα είχα αποθήκευση, εδώ έπεσε κορέκτορα, τον αριθμό τη δικιά μου στο κινητό με το όνομα Πουτανάκι. Παρένθεση, δεν ξέρω γιατί. Κλείνει παρένθεση. Και πλέον, αφού το έχω αλλάξει και έχω βάλει το κανονικό του όνομα, όταν με περνάει τηλέφωνο, ο κορέκτορα ξανά χτυπά, την εμφανίζει ω πουτανάκι. Δεν ξέρω γιατί. Παρένθεση. Μήπω θέλει να μου πει κάτι το κινητό μου, Ε, ή αυτό, Γιωργάρα, ή είσαι συγγενή του Στέφανου Κρουκολί. Πε μου, τι είσαι. Ένα ανώνυμο θεατή εξομολογήθηκε πω δεν άναβε ο υπολογιστή. Φανταζόμαστε πω αφού είχε δοκιμάσει τα πάντα, τελικά διαπίστωσε πω ήταν κλειστό το κουμπί του τροφοδοτικού. Δεν νομίζω να υπάρχει τεχνικό υπολογιστή στον πλανήτη που να εργάζεται πάνω από μερικού μήνε και να μην το έχει συμβεί αυτό σε βλάβη για την οποία τον έχουν καλέσει. Να θυμάστε, παιδιά, οι υπολογιστέ λειτουργούν καλύτερα όταν είναι στην πρίζα. Ο καλό τεχνικό θα λύσει το πρόβλημα χωρί να κάνει τον πελάτη να αισθανθεί άσχημα για τη βλακία που έκανε. Ο κακό τεχνικό θα βάλει τον πελάτη να αγοράσει νέο τροφοδοτικό και θα το χρεώσει πλέον και για την εγκατάσταση. Ο Νίκο είχε ένα από αυτά τα προβλήματα που μπορούν πραγματικά να σε τρελάνουν. Άνοιγε τον υπολογιστή και το σύστημα έκλεινε χωρί λόγο και σε άσχετε στιγμέ. Έφτασε στο σημείο μέχρι και να αλλάξει μητρική, τροφοδοτικά, δίσκου, αλλά τίποτα. Ποιο είναι τελικά το πρόβλημα? Είχε κολλήσει το κουμπί στο tower που ανοίγει τον υπολογιστή. Αυτό όμω που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το πώ ο Νίκο έλυσε το πρόβλημα. Απλά ξερίζωσε εντελώ το κουμπί και τώρα για να ανοίξει ο υπολογιστή φέρνει σε επαφή δύο καλώδια όπω λέει, σαν να ενεργοποιεί βόμβα. Φίλε Νίκο, πρώτον, θέλω να πιστεύω πω ξερίζει το κουμπί απέξω από το κουτί με το ένα χέρι, όπω το κάνει η Ούμα Θέρμαν στο δεύτερο Kill Bill. Ξέρει, εκεί με το ξεμάτισμα. Αν δεν το έκανε έτσι, το έκανε λάθο. Δεύτερον, εγώ ξέρω πω έτσι με τα καλώδια ξεκινάνε τα κλεμμένα αυτοκίνητα. Τουλάχιστον σύμφωνα με τι ταινίε. Αλλά μου αρέσει ο τρόπο που σκέφτεσαι. Ένα ανώνυμο θεατή έχει έναν φίλο τον Αλέξανδρο, ο οποίο φαίνεται να είναι ο προστάτη της μπλεοθόνης. Όσιος Αλέξανδρος, ο BSOD της. Είχαν πάει σε Internet καφέ παρέα πέντε άτομα. Τέσσερα PC όλα καλά, εκεί που κάθεται ο Αλέξανδρος πετάει και εκείνο το πλησί μπλε οθόνη, πετάει και το διπλανό μαζί κατευθείαν. Μετά από κάνα μήνα, έπαιζαν τον Αλέξανδρο Πόκιμο στα Nintendo τους, δεν διευκρινίζεται σε ποια Nintendo, και ο Αλέξανδρος κατάφερε και έπαθε blue screen στο Nintendo, σε φάση Windows XP. Ειλικρινά δεν γνωρίζαμε πω η Nintendo είχε μπλε οθόνη σε περίπτωση σφάλματο. Και αν δεν υπήρχε ο Αλέξανδρο, ίσω και να μην το μαθαίναμε ποτέ. Και γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Ο φίλο με το ψευδόνιμο Λευτέρ X1RT, που μοιάζει με σύντμηση του ξενέρωτο, άρχισε να ακούει ήχου σαν αλυσοπρίων. Αφού έφαγε όλο το σπίτι μέσα έξω για σιζοφρενεί δολοφόνου, διαπίστωσε πω ήταν από την υπολογιστή, ο οποίο μάλιστα έκαιγε. Αφού αναρωτήθηκε, το πισί μου φλόγε βγάζει, λε να είναι πετρογκάζι, διαπίστωσε πω ο ανεμιστήρα ψήφιση του επεξεργαστή δεν γύριζε καθόλου. Οι υποψιασμένοι θα φαντάζεστε πω κάποιο καλώδιο είχε πέσει στην ψήφιση του επεξεργαστή. Σωστά. Λάθο. Το πρόβλημα ήταν μέσα στην ψύκτρα, αλλά ήταν πιο παράξενο. Μία από τι βίδε τη ψήκτρα είχε κοπεί και είχε καταφέρει να κολλήσει στην ίδια την ψύκτρα. Να λασκάρει βίδα μου έχει τύχει. Στον υπολογιστή και όχι μόνο. Να κοπεί εντελώ βίδα και να κολλήσει τον ανεμιστήρα, αυτό ομολογώ, είναι απτάγραφα. Ένα ανώνυμο θεατή κατάφερε και έκανε το κινητό του να πιάσει μούχλα. Κυριολεκτική μούχλα. Παιδιά, πλένουν που και που κάνει ένα χέρι, έτσι. Κακό δεν κάνει. Μία ανώνυμη θεατή, θεάτρια, θεατίνα, θεατρίνα. Μία κοπέλα τέλο πάντων, όταν ήταν 10 χρονών, έπεσε στην υπολογιστή του μεγάλου του αδερφού, μάλλον τη ζωγραφική, όπω αναφέρει. Και εκεί που ήταν καθοδόν για να γίνει ο νέο Καντίνσκι, να γίνει Καντίνσκαγιά, γίνεται στραβή. Κάτι πατάει και γυρίζει η προβολή τη οθόνη 180 μίρε. Προσπάθησε να το αναιρέσει με Ctrl και Z, αλλά τίποτα. Για να μην έχει να αντιμετωπίσει την ανεξέλεγκτη οργή του αδερφού τη, η κοπέλα πήγε στου γονεί, οι οποίοι όμω δεν ήταν σχετικοί με το σπορ. Πήρε τον υπολογιστή παραμάσχαλο στον τεχνικό, φοβούμενοι τα χειρότερα. Τελικά, ο τεχνικό ήταν αρκετό να πατήσει τη συντόμευση που επανέφερε στα την οθόνη. Αν δεν κάνω λάθο, είναι Ctrl-Alt με τα βελάκια του πληκτρολογίου. Λειτουργεί κυρίω σε λάπτοπ που έχουν τα ενσωματωμένα γραφικά επεξεργαστή Intel. Λένε πω όταν έχει αδέρφια, μαθαίνει να μοιράζει τα πράγματά σου. Καμιά φορά όμω, μαθαίνει περισσότερου λόγου για να μην μοιράζει τα πράγματά σου. Ο φίλο Τέλειο ήταν επίση 10 χρονών και μοιραζόταν τον υπολογιστή με τον αδερφό του, που υποθέτουμε πω ήταν μεγαλύτερο. Ο τέλειο λοιπόν είχε ζητήσει στη μάνα του να φέρει το φαγητό στον υπολογιστή, γιατί έτσι από μικρή ξεκινάμε όλοι μα τι καλέ συνήθειε και την πληρώνουν τελικά τα πληκτρολόγια. Και εκεί που ανοίγει τον υπολογιστή, που μάλιστα είχε Windows 2000, στην οθόνη του login, αντί για απλό μπλε φόντο, είχε μια εικόνα με άπειρου φαλού, α το πούμε, σε μικρά τετραγωνάκια. Σε κατάσταση πανικού, ο Στέλιο πρόλαβε και έβγαλε το βίσμα. Πιστεύω ότι η μάνα του δεν κοίταζε τον υπολογιστή και δεν προλαβαίνει την εικόνα, αλλιώ εγκεφαλικό. Ένα άλλο φίλο Νίκο, ένα καλοκαίρι, τον πήρε ο ύπνο με το κινητό πάνω του. Έκανε και ζέστη, πέρασε ο ιδρύο στο κινητό, πάει το κινητό. Να ζήσουμε, να το θυμόμαστε. Νίκο, Πώ και άλλαξε κιόλα κινητό, με τον υδρόταμο. μου. Ένα έτερο Γιώργο πέτυχε μία οθόνη σφάλμα στα Windows, η οποία δεν ήταν μπλε, αλλά πράσινη. Για όσου δεν γνωρίζετε, πράσινη οθόνη σφάλμα έχουν οι insider εκδόσει των Windows 10. Και με δεδομένο πω είναι πρακτικά beta εκδόσει, είναι και πιο πιθανό να πέσει σε green screen of death. Όποιο θέλει να δει μία, να τηλεφωνήσει τον Αλέξανδρο. Ο φίλο Δημήτρη, Όποτε λύνει το σταθερό για να τον καθαρίσει, όταν τον ξέχασε αρμολογή, του περισσεύουν βίδε. Κάθε φορά. Υποψιάζουμε πω ο υπολογιστή του Δημήτρη είναι εκείνο το μηχάνημα από τη φρουτοπία. Που έπαιρνε του μανάβιδε, του έβγαζε το μάνα και γίνονταν βίδε. Είναι η μόνη λογική εξήγηση. Τώρα, γιατί ο Δημήτρη να έχει να περνάνε από το σπίτι του πολλοί μανάβιδε, Ε, γούστα είναι αυτά. Εμεί δεν κρίνουμε. Ο Άντριου 2014-567 είχε ένα άλλο από τα προβλήματα που μπορούν να σιτρελάνε. Χωρί αφορμή, το PC κόλλαγε στην αρχική οθόνη του post πριν μετρήσει το μέγεθο τη RAM, όπω έκαναν τα παλιότερα BIOS. Για να ξεκολλήσει και να συνεχίσει τα Windows, έπρεπε να κάνει από 10 μέχρι και 30 reset. Υποθέτουμε τα τελευταία 10 με όλο και αυξανόμενη συχνότητα, πατώντα πιο δυνατά το κουμπί και βρίζοντα. Άπαξ όμω και έμπαινε στα Windows, όλα καλά. Τελικά, ο ένοχο δεν ήταν ούτε η RAM ούτε η μητρική. Τα ενσωματωμένα USB του κουτιού που συνδέονταν στη μητρική δημιουργούσαν το πρόβλημα. Μόλι τα αποσυνέδεσε, όλα καλά. Και δεν ήταν πω δεν λειτουργούσαν καθόλου οι θύρε για να το υποψιαστεί, γιατί πριν την αποσύνδεση, όταν κατάφερε να μπει στα Windows, έβλεπαν κανονικά τι συσκευέ. Ε, το γαμά ή δεν το γαμά, κύριε Πρόεδρε. Ο συναγωνιστή Βαγγέλη είχε τυχαίε και ανεξήθει μπλε οθόνε και κολλήματα, που είναι ένα από τα πιο κνευστικά προβλήματα που μπορεί να το έχω συνυπολογίσει. Μετά πολλά, ανακάλυψε πω το πρόβλημα ήταν ότι είχε μπει σκόνη στα σημεία επαφή τη RAM και την επηρέαζε ηλεκτρικά. Με ένα απλό καθάρισμα λύθηκαν όλα. Θυμηθείτε, το PC δεν είναι σαν εσά. Χρειάζεται να καθάριζε μια φορά το χρόνο, τουλάχιστον. <Κι> Ο φίλο Δεν σου λέω μεταφέρει την εμπειρία ενό δικού του φίλου τεχνικού. Το 2003, όσοι είχαμε ίντερνετ, το είχαμε dial-up. Για όσου είστε μικροί και δεν ξέρετε, τότε δεν είμαστε στο ίντερνετ όλο το 24ωρο. Για να μπούμε στο ίντερνετ, έπρεπε το μόντεμ να πάρει τηλέφωνο και να κάνει τον ήχο που κάνουν τα φαξ όταν ζευγαρώνουν. Ο εν λόγω τεχνικό πηγαίνει Σάββατο πρωί σε μία μεσήλικη κυρία που ο υπολογιστή τη δεν έμπαινε στο ίντερνετ. Ό,τι και να έκανε, το μόντεμ απλά δεν συνδέονταν. Είχαν περάσει τρει ώρε και τίποτα. Ε, τελικά αποφασίζει να παραδώσει τα όπλα. Λέει στην πελάτησα να επικοινωνήσει με τον πάροχο και αν μάθει τι έφταιγε, να τον ενημερώσει. Καλώντα τον είτε στο σταθερό είτε στο κινητό του. Εκείνη του λέει πω θα τον πάρει στο σταθερό γιατί λόγω παλιότερη υπερχρέωση του λογαριασμού είχε μπλοκάρει τι κλήσει προ κινητά. Έλα μοντέλα όμω που η φραγή που είχε βάλει στο τηλέφωνο μπλόκαρε και τον αριθμό που έπρεπε να καλέσει το μόντεμ για να συνδεθεί στο ίντερνετ. Αυτέ οι τρει ώρε δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω. Ο φίλο Δημήτρη, με δύο σίγμα, είχε ένα σχετικά πεζό πρόβλημα: να μην ανοίγει το κινητό του. Αυτό που δεν ήταν πεζό ήταν και η αιτία αλλά και το αποτέλεσμα. Βλέπετε, οι φίλοι του Δημήτρη είχαν αποφασίσει να του κάνουν πλάκα. Και του έβγαλαν την μπαταρία. Όταν μετά το είπαν, όλοι γέλασαν με τη φάρσα. Σωστά. Λάθο. Γιατί μέχρι τότε ο Δημήτρη είχε σπάσει το κινητό από τα νεύρα του. Δημήτρη, παλικάρι μου, την επόμενη φορά μέτρα με αυτό το 10 πρώτα. Βοηθάει. Και κοστίζει λιγότερο από ένα νέο κινητό. Ακόμα και αν πάρει κινέζια με 70 ευρώ. Αυτή όμω δεν ήταν η μόνη φάρσα που κατέληξε σε παράπλευρε απώλειε. Ο Πάνος είχε έναν αδερφό, φαντάζομαι ακόμα τον έχει, που ήταν μερακλή με το PC. Ε, βαριόταν ο πάνω μια μέρα και είπε να του κάνει μια φάρσα. Όχι τίποτα εξεζητημένο, φόρεσε απλά μια τρομακτική μάσκα και μπούκαρε στο δωμάτιο του αδερφού. Έλα μου όμω που ο αδερφό εκείνη την ώρα έβαζε υδρόψυξη στο PC, τρομάζει, τραβάει ένα σωλήνα, πέφτουν οι στη μητρική, πάει η υδρόψυξη, πάει η μητρική, πάει το PC. Είμαστε τυχεροί που ο Πάνος είναι ακόμα μαζί μας για να μοιραστείτε την ιστορία του. Μάλλον τη σκαπούλαρε γιατί μετά ο αδερφό χρησιμοποιούσε τον δικό του υπολογιστή. Η Κωνσταντίνα μοιράζει την ιστορία ενό φίλου τη, ο οποίο πήγαινε γυρεύοντα. Το παλικάρι έπαιζε Fortnite και ήθελε να πάρει V-Bucks στο τζάμπα. Για όσου δεν έχετε παίξει Fortnite, τα V-Bucks κοστίζουν 10 δολάρια τα χίλια. Τέτοια σκηνικά δυστυχώ είναι τα αγαπημένα των απαταιώνων που στείλουν παγίδε για του τζαμπατζίδε. Μία μέρα θα πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο για αυτέ τι απάτε του και όχι μόνο. Αυτό ο φίλο λοιπόν, αφού είχε δει ένα σκασμό βίντεο που υπόσχονταν δωρεαν Real κατάφερε να κολλήσει γύρω στη μισή του ζήνα στο PC του. Το σύστημα κατέληξε να σέρνεται, δεν την πάλευε. Έκανε λοιπόν το λογικό και πήγε και αγόρασε νέο PC. Ενώ αυτό που είχε ήταν ήδη τούμπανο και το είχε κοστίσει γύρω στα 1000 ευρώ. Για γλιτώσει 10 δολάρια που θα κόζονταν 1000 V-Bucks. Φιλαράκι, την επόμενη φορά, φορμάτ το λένε. Και είναι σαν το σεξ. Αν το κάνει μόνο σου, είναι τζάμπα. Ένα ανώνυμο θεατή ομολογεί πω η μάνα του είχε τη λήξη σε αλουμινόχαρτο το παλιό χαλασμένο κινητό για να μην το χτυπάει η ακτινοβολία. Φίλε μου, παρεξήγησε. Δεν το έκανε γι' αυτό η γυναίκα. Είδε πω το κινητό κρύωνε και του φόρεσε ζακέτα. Αυτέ ήταν μερικέ από τι βλάβε συσκευών που εσεί μοιραστήκατε μαζί μα μέσα από την κοινότητα του YouTube. Καθώ μόνο από τη μία ανακοίνωση που κάναμε είχαμε πάνω από 200 περιστατικά, προφανώ δεν γινόταν να τα βάλουμε όλα ή ακόμα και όλα τα καλύτερα. Άμα θέλει να κάνουμε τέτοια βίντεο στη τακτική βάση, α πούμε, μία φορά το μήνα ή το δίμηνο, γράψαμε στο σχολείο. Αν έχει κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία να μοιραστεί, θα βρει τη φόρμα στην περιγραφή και στα σχολεία. Αν έχει ήδη στείλει την ιστορία σου, δεν χρειάζεται να στείλει. Έχουμε ακόμα δεκάδε ιστορίε που δεν περιλάβαμε απλά και μόνο λόγω χρόνου. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, ε, γούστα είναι αυτά. Κάποιοι έχουν γούστο, εσύ δεν έχει, τι να κάνουμε τώρα. Είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.